Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky με τη Λίνα Κλίκου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σχέδιο 4 σημείων από την κυβέρνηση για την εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας. Μήνυμα του Πρωθυπουργού για το Power Pass. Αποκαθιστούμε μια αδικία. Εκνευρισμός στην Άγκυρα για το αμερικανικό μπλόκο στα F-16. Το διεθνές δίκαιο, ο πυλώνας της εξωτερικής πολιτικής μας, διαμηνύει στην Άγκυρα ο Υπουργός Εξωτερικών. Μπλόκο και από το Κογκρέσο στη πώληση των F-16 στην Τουρκία έχει προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στην Άγκυρα. Η Αθήνα απαντά ότι η εξωτερική πολιτική μας στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και τονίζει ότι η τουρκική πλευρά πρέπει να λάβει το μήνυμα που έστειλε η Ουάσιγκτον. Ο εκνευρισμός στην Άγκυρα και η ψυχραιμία στην Αθήνα είναι οι δύο όψεις του νομίσματος των ελληνοτουρκικών σχέσεων με φόντο το αμερικανικό μπλόκο στην πώληση F-16 στην Τουρκία. Η διακομματική πρόταση για τον μπλόκο πέρασε από το Κογκρέσο με 244 ψήφους έναντι 179. Η Τουρκία αναλάβει το μήνυμα που έστειλε η Αμερικανική Βουλή, δηλώνει η κυβέρνηση στην Αθήνα, και ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας τονίζει ότι η Ελλάδα στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και όχι στους αναθεωρητισμούς. Έχουμε μια αυτόνομη πορεία, μια διακριτή πορεία, μια πορεία που έχει να κάνει με τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη βασική μας επιλογή να είμαστε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Από εκεί και πέρα, αυτό προφανώς μας φέρνει σε αντίθεση με αθεωρητισμούς, με πρακτικές του 19ου αιώνα, με την διπλωματία των κανονιοφόρων. Ο Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στην εκδήλωση της Γαλλικής Πρεσβείας στην Αθήνα με αφορμή την Εθνική Εορτή της Γαλλίας, τόνισε ότι οι διμερείς σχέσεις λειτουργούν ως άγκυρα σταθερότητας απέναντι στις προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Ιδιαίτερα όταν η ειρήνη και η ασφάλεια κινδυνεύουν στην Ήπειρό μας από την Ανατολή έως τον Νότο, σε μια εποχή που οι ρεβιζιονιστικοί δρόντες, οι ρεβιζιονιστικές ατζέντες αγωνίζονται να αναλάβουν τα ενία. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλόρ, που επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ότι η Ελλάδα θα αρχίσει να παραλαμβάνει τα υπερσύγχρονα F-35 από το 2027. Αυτή η διαδικασία θα πάρει αρκετό καιρό. Υπάρχουν δηλώσεις και από τη μία πλευρά και από την άλλη ότι το πιο πιθανό είναι ότι η Ελλάδα θα αρχίσει να παραλαμβάνει αυτά τα αεροσκάφη μετά το 2027. Είναι ένα αεροσκάφος πολύ σημαντικό για την άμυνα της πατρίδας μας, όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό για την αποτροπή για την οποία δουλεύουμε καθημερινά όλοι μας. Οι εξελίξεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία. Χαρακτηριστικά είναι ορισμένα δημοσιεύματα. Η εφημερίδα Σαμπάχ κάνει λόγο για σκανδαλώδη απόφαση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υποτάχθηκαν στην Ελλάδα για την πώληση των F-16, γράφει στο πρωτοσέλιδο της η εφημερίδα. Για σκάνδαλο κάνει λόγο η γενή Σαφάκ. Yunan lobisinin özellikle Temsilciler Meclisi üyesi Chris Pappas'ın satışı bazı şartlara bağlayan önergesinden dün bahsetmiştik. İşte o önerge Temsilciler Meclisi'nden onayı aldı. Fakat karmaşık bir süreç bu. Ne anlama geldiğini biraz anlamamız gerekiyor. Bu bir yasak değil. Bu bir koşul. Hangi koşul? Diyor ki bu yasa önerisinde. Eğer Biden Türkiye'ye F-16 satmak istiyorsa, bir, bunun Amerika'nın çıkarlarına uygun olacağını, iki, bu satılan F-16 uçaklarıyla Türkiye'nin Yunanistan'ın hava sahasını ilan etmeyeceğine dair bir açıklamayı, güvenceyi kongreye sertifika etmeli, bildirmeli diyor. Yunanistan'ın F-16 uçaklarının Yunan hava sahasını ihlal etmek için kullanılmaması konusunda somut adım talepleri var. Çok net bir şekilde. Bu da 244'de 179 oyla kabul edildi. Daha önce yaptığımız F-16 anlaşmalarında ben Genelkurmay Başkanımızın anlaşmalar subayıyım. F-16 uçaklarının Kıbrıs'taki hava sahasını ihlal etmemeleri konusunda bir mutabakata varmıştık. Yani CIA anlaşmaları esnasında. Şimdi buradakiyle o farklı. Orada iki tane ayrı devlet var ama burada iki NATO devleti var. Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin orduları 21 Temmuz'a kadar sürecek ortak tatbikata başladı haberini aktardık dün. 4. ve 5. nesil uçaklar birlikte kullanılıyor dedik. Yunanistan'ın bu aralar yürüttüğü tek tatbikat bu değil. Belli ki hava kuvvetlerini güçlendirmeye çalışıyor. Yunan Hava Kuvvetleri İsrail'de de tatbikat yaptı. İki ülkenin uçakları savaş ve havada yakıt ikmali senaryolarını çalıştı. O Türkikos tipos kani logo ya elliniko lobby pou frontise na potrepsi tin polisi ton F-16.
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μπορεί να κηρύξει την Ευρώπη Κομισιόν λόγω της ενεργειακής κρίσης σε περίπτωση που η Ρωσία παρατείνει τη διακοπή της ροής φυσικού αερίου από τον αγωγό Nord Stream 1. Τσεχία και Ουγγαρία, που εξαρτώνται σχεδόν απόλυτα από τη ρωσική ενέργεια, ζητούν να εξαιρεθεί το φυσικό αέριο από τις ευρωπαϊκές κυρώσεις στο Κρεμλίνο, ενώ η γερμανική κυβέρνηση προειδοποίησε ότι οι λογαριασμοί του ρεύματος μπορεί να τριπλασιαστούν αν δεν βρεθεί λύση. Στην Ελλάδα, πάντως, η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι έχουν εξεταστεί ακόμη και τα πιο ακραία σενάρια, παρουσίασε σχέδιο για την ενεργειακή επάρκεια και μάλιστα ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα ότι με τα χρήματα για το Power Pass αποκαθίσταται μία αδικία. Με διπλασιασμό της λιγνητικής παραγωγής ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, σχεδιάζει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν, όπως αποφασίστηκε στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, η κυβέρνηση καταβάλει στους δικαιούχους τα χρήματα για το Power Pass και ο Πρωθυπουργός διαβεβαιώνει ότι με την πολιτική που ακολουθεί θα ανακοφιστούν τα νοικοκυριά σε μια δύσκολη περίοδο. Αποκαθιστούμε μια αδικία, ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από σήμερα η πολιτεία ενεργοποιεί ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας που πολιορκεί όλες τις χώρες και όλα τα νοικοκυριά. Η εφαρμογή Power Pass ξεκινά να αποζημιώνει αναδρομικά τους καταναλωτές για μέρος των αυξήσεων στο ρεύμα από τον περασμένο Δεκέμβριο μέχρι και τον Ιούνιο. Αποκαθιστούμε έτσι μια αδικία. Μέσα σε λίγες εβδομάδες δεκπερώθηκαν 3 εκατομμύρια αιτήσεις. Και σχεδόν 2 εκατομμύρια δικαιούχοι εισπράττουν ήδη ποσά από 18 έως και 600 ευρώ. Κάτι που σε συνδυασμό με άλλες εκπτώσεις και επιδοτήσεις που επίσης ισχύουν, μετριάζει το βάρος των ανατιμήσεων από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την παγκόσμια κρίση στην ενέργεια. Συνολικά, 260 εκατομμύρια ευρώ πιστώνονται σε λογαριασμούς πολιτών που ειδοποιούνται από την πλατφόρμα ή με μήνυμα στον υπολογιστή τους. Ενώ θα δοθούν άμεσα άλλα 40 εκατομμύρια ευρώ για να καλυφθούν και οι λογαριασμοί που εκδόθηκαν τον Ιούνιο. Η νέα στήριξη στο ρεύμα είναι επίσης στοχευμένη παρέμβαση. Συνοδεύει άλλωστε και την εξουδετερώση στην πράξη της ρήτρας αναπροσαρμογής που θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Αύγουστο. Θέλω να θυμίσω όμως ότι ήδη οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν εξαπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να καλύψει μια τέτοια αύξηση. Μπορεί μόνο να την περιορίζει. Και αυτό κάνουμε με πρωτοβουλίες όπως η σημερινή, που καλύπτει το 60% των αυξήσεων που έχουν μεσολαβήσει. Είμαστε σε πόλεμο. Και αυτό είναι το κόστος της εθνικής μας άμυνας απέναντι σε μια παγκόσμια πρόκληση που ζητά ευρωπαϊκή απάντηση. Απάντηση που η χώρα μας θα διεκδικεί μέχρι να δοθεί. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο πάντως είναι διάχυτη η ανησυχία για την ενεργειακή κρίση και αναμένονται κεντρικές αποφάσεις στις 20 του μήνα. Η Κομισιόν εξετάζει μάλιστα το ενδεχόμενο να κηρύξει την Ευρώπη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι η επαναλειτουργία του αγωγού φυσικού αερίου που διοχετεύει το ρωσικό αέριο στην κεντρική Ευρώπη εξαρτάται από την ευρωπαϊκή πολιτική των κυρώσεων. Что касается работы газопровода в будущем, то многое будет зависеть от наших партнеров, как в плане спроса на газ, так и недопущения негативного влияния нелегитимных. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν εμφανίστηκε εκνευρισμένος από την ρωσική πολιτική. Russie utilise l'énergie comme elle utilise d'ailleurs l'alimentation comme une arme de guerre. Je pense que nous devons aujourd'hui nous préparer à un scénario où il nous faut nous passer en totalité du gaz russe. Parce que je pense que c'est un scénario n'est pas théorique. Η γερμανική κυβέρνηση προειδοποίησε τους καταναλωτές ότι ίσως πληρώσουν τρεις φορές πιο ακριβά τους λογαριασμούς ρεύματος. Geht überhaupt nicht ohne das Engagement der Bürger selber, diese Gasmangellage, wenn sie dann kommt, zu bewältigen. Η Τσεχία, που εξαρτάται σχεδόν απόλυτα από το ρωσικό φυσικό αέριο, ζητά να εξαιρεθεί το φυσικό αέριο από τις ευρωπαϊκές κυρώσεις. Γεγονός που αποτελεί ρήγμα στην ευρωπαϊκή πολιτική. Προβληματικό είναι να ζαχαρνούμε από τις σανκτσί ενεργίες, και το στόχο του βόδου, ότι πρέπει να πλατήσει το πραβίδλο, που έχουμε σήμερα να ζαχάρνουμε, ότι... Στην Ουγγαρία, που είναι επίσης απόλυτα εξαρτημένη, κηρύσσεται κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Για να καλυφθούν οι ευρωπαϊκές ανάγκες, οι Ευρωπαίοι στρέφονται και πάλι στην πυρηνική ενέργεια και στον λιγνίτη, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται και μέτρα για δελτίο στο ρεύμα.
Καλωσορίζω στο σημείο αυτό την Ελένη Καλογεροπούλου όπως κάθε βράδυ και τον Άβαρχο Εναποστρατεία, τον κύριο Εγκολφόπουλο. Νάβαρχε, καλησπέρα και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Ακλήτου. Καλησπέρα, κύριε Καλογεροπούλου. Για πείτε μας τώρα, Νάβαρχε, τι σηματοδοτεί αυτή η απόφαση του Κογκρέσου για την υποόρους, από ό,τι καταλαβαίνω, εάν και εφόσον επιτευχθεί συμφωνία πώληση των F-16 στην Τουρκία. Είναι η ταφόπλακα για την Τουρκία. Διότι μην δούμε μόνο την εικόνα του ότι θα πάρουν υποόρους τα F-16. Εάν πάρουν τα F-16 με τους όρους αυτούς, εγκαταλείπονται και όλα τα αναθεωρητικά σχέδια της Τουρκίας προς το Αιγαίο. Δηλαδή δεν θα μπορούν να κάνουν, να μπαίνουν στο FIR Αθηνών χωρίς άδεια, δεν θα μπορούν να κάνουν υπερπτήσεις, δεν μπορούν να κάνουν άλλες παραβιάσεις. Άρα έχει και αυτή τη διάσταση η υποόρους απαγόρευση. Αλλά βέβαια αυτό υποδεικνύει και κάτι άλλο. Ότι αρχίζουν να λένε όλοι στον κύριο Ερντογάν και στην Τουρκία, για να μην το προσωποποιήσουμε, γιατί δεν είναι του κύριου Ερντογάν αυτή η πολιτική, ότι ξέρεις, δεν μπορεί να παίζει σε δύο βάρκες. Δηλαδή δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει πάει στο ΝΑΤΟ, να έχει πάρει διαβεβαιώσεις, να έχει δημιουργήσει προβλήματα, να του κάνουν τα χατήρια όλα, και ενώ το ΝΑΤΟ καταδικάζει Ρωσία και Ιράν, την Τρίτη να έρχεται με τη Ρωσία και το Ιράν και να συνομιλούν για πράγματα τα οποία είναι εναντίον της Δυτικής Συμμαχίας. Να ρωτήσω κάτι, Ναύαρχε, το οποίο μπορεί να σας ακουστεί αφελές, αλλά καλό είναι να τίθενται και απλοϊκά ερωτήματα για να μπορούν να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Άντε και τα πήρε η Τουρκία τα F-16, συνομολογώντας, έτσι, εκπληρώνοντας όλο το προαπαιτούμενο του σχεδίου που θα θέσουν οι Αμερικανοί. Το πρώτο, εάν παραβιάσουν, θα τους τα πάρουν πίσω οι Αμερικανοί? Ποιες θα είναι οι κυρώσεις? Το δεύτερο και το πιο ουσιαστικό. Η Τουρκία αμφισβητεί το σύνολο της Ελλάδος. Έφτασε από Κρήτη μέχρι δεν ξέρω εγώ τι. Τι σημαίνει παραβίαση για την Τουρκία? Πώς θα οριστεί παραβίαση σε μια χώρα η οποία δεν αναγνωρίζει τα σύνορα, το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας και τίποτα άλλο? Και θεωρεί και όλα τα ελληνικά νησιά δικά της. Ακριβώς αυτή η τροποποίηση, και όπως είναι γραμμένη, και θα σας εξηγήσω πώς είναι γραμμένη, αυτό σηματοδοτεί ότι λένε οι Αμερικανοί στην Τουρκία, άκουσε, δεν παίρνεις όπλα εάν δεν σταματήσεις όλες αυτές τις απαιτήσεις σου. Γι' αυτό σας είπα είναι ταφόπλακα στα αναθεωρητικά σχέδια της Τουρκίας. Από την άλλη πλευρά πρέπει να καταλάβουμε το τι λέει αυτή η τροπολογία. Τι λέει η τροπολογία? Ότι εάν εμείς σου τα δώσουμε, τότε θα δεσμευτείς εγγράφως, διότι ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος εγγράφως να δώσει στο Κογκρέσο αναφορά για ποιο λόγο πρέπει να τα δώσουν στην Τουρκία. Με βάση τον Αμερικανικό νόμο, ο πρόεδρος μπορεί να κάνει και να δώσει για κατάσταση έκτακτης ανάγκης βοήθεια πολεμικού υλικού σε άλλες χώρες, βλέπε Ουκρανία, χωρίς να πάρει την άδεια του Κογκρέσου. Αλλά όταν ακολουθηθεί η διαδικασία της αιτήσεως, δηλαδή της LOR, της LOA, του Letter of Acceptance και όλη αυτή η διαδικασία που ακολουθεί η Τουρκία, ο πρόεδρος δεν μπορεί να μην λογοδοτήσει εγγράφος στην Τουρκία, και δεν μπορεί η Τουρκία εγγράφως να μην υπογράψει ότι δεσμεύεται απέναντι σε αυτά με ρήτρες. Αυτό λέει ο Αμερικανικός νόμος. Και αυτό ακριβώς είναι που του δημιουργεί αυτή η τροπολογία, η οποία είναι πολύ έξυπνα διατυπωμένη. Κύριε Ναύαρχε, τι χρονικό ορίζοντα έχει αυτή η τροπολογία? Δηλαδή, για πόσο καιρό θα ισχύει? Ακούστε, η τροπολογία ισχύει για πάντα. Αλλά θα σας εξηγήσω ποια είναι η διαδικασία από εδώ και πέρα, για να καταλάβετε το χρονικό ορίζοντα, κυρία Καλογεροπούλου. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι πολύ ωραία. Αυτή τη στιγμή αυτό ψηφίστηκε στη Βουλή. Θα πρέπει να πάει στο Κογκρέσο. Στο Κογκρέσο δεν πρόκειται να πάρθει απόφαση μέχρι να γίνουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Εντάξει, άρα πάμε για Νοέμβριο. Γι' αυτό ρωτάω. Να σας τα εξηγήσω όλα πώς είναι η διαδικασία.
Μετά τις εκλογές, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, το Κογκρέσο ξαναέρχεται πάλι σε συναντρίαση από τις 15 Ιανουαρίου, διότι μετά τις εκλογές σταματάνε όλα, βγαίνουν, αλλάζουν όλα τα σώματα, γίνονται όλα αυτά, οπότε καταλαβαίνετε ότι πάμε από 16 Ιανουαρίου. 16 Ιανουαρίου δεν είναι το πρώτο θέμα που θα ασχοληθούν, εντάξει, έχουν πολλά άλλα να ασχοληθούν. Το Κογκρέσο πρέπει να σας πω ότι με όποια σύνθεση και αν είναι, δηλαδή παίζονται δύο έδρες παίζονται στο Κογκρέσο, ποιος θα τις πάρει, εκεί παίζεται η πλειοψηφία, διότι ξέρετε 50-50 αυτή τη στιγμή. Και δύο έδρες είναι αυτές που μάχονται στο Κογκρέσο, αν θα τις πάρουν οι Ρεπουμπλικάνοι ή θα τις πάρουν οι Δημοκρατικοί. Όποιο όμως και να είναι, το Κογκρέσο με τους Ρεπουμπλικάνους επέβαλε στην Τουρκία τις κυρώσεις με βάση το νόμο Κάτσα, που ήταν νόμος των Ρεπουμπλικάνων, νόμος του κυρίου Τραμπ. Επομένως, όποιο και να είναι το Κογκρέσο, δεν μπορεί να πάει αντίθετα σε αυτά που είχε αποφασίσει πριν από μερικά χρόνια. Ξέρετε γιατί σας ρωτάω. Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι πέρα από από το ελληνικό λόμπι, το οποίο ομολογουμένως έχει δραστηριοποιηθεί πάρα πολύ στην Αμερική, έχουν συμβάλει για αυτή την απόφαση το λόμπι το εβραϊκό, οι Αρμένοι, οι Κούρδοι. Και το λέω γιατί αν εκεί χαλάσει κάποιος συσχετισμός, δηλαδή αν στις ισορροπίες υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις, θα έχουμε τους ίδιους συσχετισμούς για την Ελλάδα και στη συνέχεια. Αυτό που ψηφίστηκε στη Βουλή δεν αλλάζει. Είτε αλλάξει η Βουλή, δεν αλλάζει. Τα lobbying δεν παίζουν κανένα ρόλο σε αυτές τις αποφάσεις. Παίζουν ρόλο προς την πίεση. Και γι' αυτό σας είπα ότι μέχρι τις εκλογές, μέχρι τον Νοέμβριο, δεν πρόκειται να πάρθει απόφαση, διότι η πίεση από αυτά τα τρία λόμπι προς τον Biden και προς τους Δημοκρατικούς και προς όλους θα είναι ασφυκτική. Και βεβαίως οι αποφάσεις και των τριών αυτών, Αρμενίων, Εβραϊκού Λόμπι και Ελληνικού, θα ζητήσουν δεσμεύσεις για να ψηφίσουν τους Δημοκρατικούς και να μην χάσουν έδρες. Εδώ παίζεται ένα τεράστιο πολιτικό παιχνίδι στο οποίο... Άρα και τα λόμπι παίζουν το ρόλο τους, κύριε Ναύαρη. Βεβαίως παίζουν το ρόλο τους, βεβαίως. Αλλά θέλω να σας πω και κάτι άλλο, κυρία Καλογεροπούλου. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Biden να είναι στη Σαουδαραβία, να πάει να φτιάχνει τις σχέσεις του Ισραήλ με τη Σαουδαραβία για να οργανώσουν μια αμυντική συμμαχία κατά του Ιράν και το εβραϊκό λόμπι να μην είναι με το μέρος μας. Όταν ο σύνδεσμος αυτής της συμμαχίας θα είναι η Κύπρος και η Ελλάδα. Αυτό ναι. Έχει αποφασιστεί. Σε όλα αυτά, φαντάζομαι κύριε Ναύαρχε, τα αξιολογείτε ιδιαίτερα σοβαρό κι εσείς, θα παίξει ρόλο το τι θα έχει γίνει με τον Πούτιν και την Ευρώπη. Συνολικά. Δηλαδή, ο Πούτιν στραγγαλίζει την Ευρώπη ενεργειακά. Σε όλο αυτό το πράγμα... Και οικονομικά. Και οικονομικά, ακριβώς. Δηλαδή, κανένας δεν ξέρει τι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε. Και αυτή τη στιγμή δεν τρομοκρατούμε. Διαβάζουμε και βλέπουμε τις ειδήσεις που έρχονται από το εξωτερικό. Δεν θα παίξουν ένα ρόλο και αυτοί οι συσχετισμοί στο τι θα συμβεί συνολικά. Αυτοί οι συσχετισμοί με βάση την παρούσα συμπεριφορά της Τουρκίας, εκτός και αν αλλάξει, θα είναι εις βάρος της Τουρκίας. Ήδη ξέρετε, πάρα πολλοί συζητάνε για το πώς μπορεί να αποβληθεί, γιατί δεν μπορεί να αποβληθεί επισήμως, πώς μπορεί να απομονωθεί, θα πω τη λέξη, η Τουρκία μέσα στο ΝΑΤΟ. Άρα, όλη αυτή είναι εφικτό κατάσταση... τώρα αυτό, Ναύαρχε. Δεν είναι εφικτό. Θα σας πω, ναι, θα σας εξηγήσω αλλάζει, το εξής. Αλλάζει η στρατηγική στόχευση της συμμαχίας. Όχι, κύριε Ακλήτου, όχι, δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει τίποτα. Και θα σας πω γιατί δεν αλλάζει. Διότι θα σας θυμίσω μάλλον, όταν εμείς φύγαμε από το σκέλος, το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ το 1974, τότε τι συνέβη, μας απομόνωσαν από όλα τα γραφεία, τις πληροφορίες του ΝΑΤΟ. Αυτό μπορεί να συμβεί και στην Τουρκία εάν δεν αλλάξει γνώμη. Το δεύτερο είναι ότι η Τουρκία με τη στάση της έχει δείξει ότι δεν βοηθάει τους συμμάχους. Οι σύμμαχοι
και οι Αμερικάνοι και οι Δυτικοί όλοι έχουν, ναι μεν θέλουν το οικόπεδο Τουρκία, γιατί είναι και θέμα αξιοπρέπειας να μην πάει προς τη Ρωσία ή κάπου αλλού, αλλά τεχνολογικά το έχουν ξεπεράσει. Και βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, δηλαδή η αξιοποίηση Αλεξανδρούπολης, η οποία πάει απέναντι στο Βόσπορο και στα Δαρδανέλια. Η χρησιμοποίηση της Ελλάδας και μετά του Ισραήλ σαν προκεχωρημένες βάσεις. Ναι, κύριε Ναύαρχε, αλλά επιτρέψτε μου, για να κάνουμε τη συζήτηση, να βάζουμε όλες τις πτυχές. Το γεγονός, ας πούμε, ότι τώρα ο Ερντογάν θα πάει να συναντηθεί με τον Πούτιν, δεν παίζει ένα ρόλο, καθώς υπάρχουν γύρω μας όλα αυτά τα σενάρια. Δηλαδή, η Ευρώπη κάποια στιγμή δεν μπορεί να απευθυνθεί στην Τουρκία, γιατί λέτε να μην λέμε Ερντογάν, εν πάση περιπτώσει την πολιτική ηγεσία της Τουρκίας, προκειμένου να ζητήσει τη συμβολή της να εκτονωθεί η κρίση. Εγώ με αυτή την έννοια βάζω τον προβληματισμό. Να σας απαντήσω αμέσως με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Ποιος να πει από την Ευρώπη? Στην Ευρώπη είναι δύο μεγάλες ομάδες. Το ΝΑΤΟ, στο οποίο ο κύριος Στόλτεμπεργκ δεν έβγαλε κουβέντα για το χάρτη του Μπαξελί. Αν είχε βγει ένας ίδιος χάρτης για την Ουκρανία, θα είχε ξεσηκωθεί ολόκληρος, δηλαδή θα είχε σηκώσει και εγώ δεν ξέρω τι. Άρα με έναν κύριο Στόλτεμπεργκ ποιος περιμένεται να μιλήσει? Και δεύτερον, για ποια Ευρώπη μιλάμε? Για ποιον Υπουργό Εξωτερικών της Ευρώπης μιλάμε? Για τον κύριο Μπορέλ? Ο κύριος Μπορέλ είναι ο καθήλυν υπεύθυνος για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Ο καγκελάριος της Γερμανίας, ο οποίος θα βρεθεί πραγματικά απέναντι στο τσουνάμι το ενεργειακό. Βεβαίως. Δεν αποκλείεται Βεβαίως. Να κάνει, γιατί και στο παρελθόν έχουμε δει ότι οι Γερμανοί, όταν θίγονται τα συμφέροντά τους, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και το έχουμε δει σε μια σειρά από πράγματα. Τώρα να μην τα... Ναι. Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά τι περιμένετε να κάνει ο Σόλτς απέναντι στην Τουρκία? Δηλαδή το μόνο που μπορεί να κάνει ο Σόλτς, βλέποντας, γιατί έχει και συμφέροντα η Γερμανία στην Τουρκία, έχει πάρα πολλά συμφέροντα, δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε αυτά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ο Σόλτς θα συνταχθεί όπως και συντάχθηκε με το τι θα αποφασίσει συνολικά η Δύση, και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, τι θα αποφασίσει η Αμερική. Η Αμερική βλέπετε ότι την Τουρκία την πάει σιγά σιγά, την πάει σιγά σιγά να της πει, κοίταξε, μαζέψου, κάνε, σταμάτα, μην προχωράς και τα λοιπά. Μόνο που στην Αμερική δεν υφίστανται τις συνέπειες της ενέργειας και της οικονομίας. Δηλαδή η Ευρώπη τα πληρώνει, κύριε Γκολφόπλε, για να τα λέμε κιόλα. Όχι, κύριε, να το πούμε και αυτό. Ο πληθωρισμός έφτασε 9,1, ανακοινώθηκε εχθές, εντάξει. Και βεβαίως το πετρέλαιο και η βενζίνη έχει φτάσει στην Αμερική από 3 δολάρια που ήταν πέρυσι, έφτασε 5 φέτος. Δηλαδή, αν διαβάσετε όλα τα οικονομικά στοιχεία, και η Αμερική υφίσταται όλη αυτή την ύφεση. Αλλά η Ευρώπη. Εδώ πέρα μιλάμε ότι για καταστροφή της Ευρώπης, δεν μιλάμε για. Βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως. Η Ευρώπη αυτό, πάλι θα σας πω την κουβέντα που είχαμε κάνει και στην προηγούμενη συζήτησή μας, ότι αυτά όλα τα περιμένανε όταν ανοίξανε τον πόλεμο με την Ουκρανία και υποστηρίζαν την Ουκρανία. Αυτά ήταν δεδομένα, δηλαδή. Πιστεύανε ότι θα κρατήσει τόσο πολύ ο πόλεμος, κύριε Ναύαρχε. Βεβαίως. Το πιστεύανε. Δεν κάνει κανένα. Βεβαίως. Ποιος θα το πίστευε? Μα το θέλουνε να κρατηθεί, δεν το βλέπετε ότι το θέλουνε? Μα όταν δίνεις τόσα όπλα και όταν δεν κάνεις καμία προσπάθεια να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, εσείς βλέπετε καμία προσπάθεια να σταματήσει ο πόλεμος? Όχι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, άρα δεν θέλουν να συνεχίζει ο πόλεμος? Ναι, έχετε δίκιο. Μισό λεπτό. Αφού λοιπόν βλέπετε δεν γίνεται, κάτι θέλουν. Κάτι ψάχνουν. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό, δεν μπορούμε να το δούμε, γιατί δεν είμαστε μέσα σε αυτό το κύκλωμα. Ναι, ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά εκ του αποτελέσματος βλέπετε ότι κανένας δεν θέλει να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Για ποιους λόγους θα τους δούμε σε λίγο καιρό, δεν μπορούμε να φανταστούμε. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Βεβαίως θα σας πω κάτι άλλο. Σήμερα ανακοινώθηκε στη Ρωσία, και αυτό είναι σημαντικό που θα σας πω, ότι οι τράπεζες, οι ξένες τράπεζες που είναι εκεί, οι οποίες βέβαια τώρα βρίσκονται υπό ρωσική διοίκηση, εντάξει, δεν μπορούν να δώσουν λόγω των κυρώσεων δάνεια στις επιχειρήσεις, και ζητήσανε όλοι οι βιομήχανοι στην Ρωσία
αυτά τα δάνεια να τα πάρει η Κεντρική Τράπεζα, η οποία αρνήθηκε, διότι λέει αν τα πάρω εγώ, πρώτον δεν είναι η δουλειά μου αυτή, αλλά και δεύτερον θα αυξήσω τον ήδη εμφανιζόμενο πληθωρισμό και ύφεση που αρχίζει και στη Ρουσία να φαίνεται. Αυτά είναι η σημερινή ανακοίνωση της Κεντρικής Ρωσικής Τράπεζας. Απλώς το ευρώ κατρακυλάει έναντι του δολαρίου, το ρούβλι ενισχύεται έναντι του ευρώ, δηλαδή παίζουν ένα ρόλο και όλα αυτά. Και εδώ μιλάμε για παγκόσμια ύφεση, δηλαδή για πληθωρισμούς που ούτε καν περνούσαν από το μυαλό μας. Δηλαδή αν ξαναγυρίσω... Λέμε για την Ελλάδα, που η Ελλάδα θα έχει και τις λιγότερες επιπτώσεις σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Θα συμπαρασύρει όλο το τσουνάμι, αλλά λογικά θα έχουμε τις λιγότερες συνέπειες. Παρόλα αυτά, έχουμε έναν πληθωρισμό τώρα 12%. Σκεφτείτε δηλαδή τι θα γίνει σε 3 μήνες. Θα μπούμε στο χειμώνα και θα έχουμε ένα πληθωρισμό στο κεφάλι 15 και 16%. Τι θα γίνει δηλαδή. Θα σας πω αυτό για τον πληθωρισμό πόσο θα είναι. Να προσθέσουμε και το γεγονός ότι έχουμε παραιτήσεις πρωθυπουργών ήδη. Έχουμε την υπόθεση της Ιταλίας σε εξέλιξη με την παραίτηση του Μάριο Ντράγκη. Που η Ιταλία είναι μια σημαντική χώρα η οποία δείχνει σημεία πολιτικής αποσταθεροποίησης λόγω της ακρίβειας. Είναι η πρώτη, έτσι, το πρώτο ορατό αποτέλεσμα αυτής της επιλογής, της περίεργης έτσι όπως μας την περιγράψατε. Και την ίδια στιγμή και στη Γαλλία τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι και ρόδινα και να κυλάνε ομαλά. Δηλαδή υπάρχουν κλονισμοί σε ισχυρές χώρες της Ευρώπης. Έχετε απόλυτο δίκιο και θα σας πω μόνο ότι επειδή αύριο γίνεται η μεγάλη συνάντηση του κυρίου Biden με τις χώρες τις πετρελαϊκές του κόλπου, συν τις 3, Ιράκ, Ιορδανία και Αίγυπτο, το βασικό θέμα που είναι της Αμερικής είναι για να πέσει η τιμή του πετρελαίου και να αρχίσουμε να συνερχόμαστε λίγο, είναι να αυξηθεί κατά 648.000 βαρέλια ημερεσίως η παραγωγή του πετρελαίου. Εάν αυτό γίνει, τότε θα επανέλθουμε στο πετρέλαιο γύρω στα 60 με 65 δολάρια το βαρέλι, το οποίο είναι διαχειρίσιμο και θα αρχίσουν όλα να καλυτερεύουν. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσουν και το άλλο, το οποίο μας απασχολεί όλους, βέβαια απασχολεί την οικουμένη. Το άλλο όμως θέμα είναι η επισητική κρίση, στην οποία η Τουρκία εμφανίζεται ότι παίζει ρόλο και με συγχωρείτε, κάνει ότι παίζει ρόλο, διότι μέχρι τώρα δεν έχει επιτύχει τίποτα και καθυστερεί όλη αυτή την κατάσταση να φεύγει με άλλα μέσα το σιτάρι και το καλαμπόκι και όλα τα σιτηρά από την Ουκρανία προς την Ευρώπη και προς τις άλλες χώρες. Και αυτό το κάνει η Τουρκία εν γνώση της για να δείχνει ότι έχει κάποια αξία. Όλα αυτά πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι αντιληπτά στη Δύση. Απλώς ακόμα την ανέχονται αλλά τις χτυπάνε ζωηρά πλέον το καμπανάκι. Σύνελθε, σταμάτα να κάνεις αυτά που κάνεις. Και φαντάζομαι ότι, εν πάση περιπτώσει, αν βρεθούμε σε ένα τέτοιο κυκαιώνα προβλημάτων, και η ίδια η Τουρκία δεν φαντάζομαι ότι, εκτός αν πάμε σε ακραία σενάρια, ότι ακριβώς εκμεταλλεύεται τις κρίσεις και κάνει αυτά που κάνει. Αλλά βρίσκεται όλη η Ευρώπη σε κρίση. Κυρία Καλογεροπούλου, είπατε μια ωραία φράση τώρα. Ακραία σενάρια. Δεν μου λέτε μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, φανταζόσασταν ποτέ ότι θα διαλυθεί η Ιουγκοσλαβία? Όχι. Ναι. Για σκεφτείτε το λίγο. Τα ίδια δεν έκανε ο Μιλόσεβιτς. Πόσες φορές έχει μιλήσει ο Ερντογάν για τη συνθήκη των Σεβρών? Και πόσες φορές έχει πει ότι θέλουν να μας διαλύσουν? Και ο ίδιος οδηγεί τη χώρα του προς τα εκεί. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά κράτη-έθνη τα οποία δεν έχουν ακόμα χώρο, κρατικό χώρο στην περιοχή της Τουρκίας. Η Τουρκία δεν είναι ένα κράτος το οποίο είναι ομογενές, δηλαδή δεν είναι όλοι Τούρκοι. Υπάρχουν γύρω στις 68 εθνικότητες, να το πω έτσι. Απλώς σας λέω, σκεφτείτε τι έγινε με τη Ιουγκοσλαβία και πόσες φορές έχει πει ο Ερντογάν για τη συνθήκη των Σεβρών. Ξέρετε, έχουν οι δυτικοί, έχουν πολλά όπλα για την Τουρκία. Απλά δεν τα χρησιμοποιούν. Ναι.
τέλος πάντων. Το κρατάμε. Μας έχετε πει πολλά έτσι διπαινιγμών σήμερα, Ναύαρχε. Τα κρατάω γιατί θέλω σε μια επόμενη συνάντησή μας αναλυτικά να τα δούμε. Και καθώς βέβαια και να σχολιάζουμε και τις εξελίξεις, καθώς θα προχωρούν τα πράγματα, διότι θα διαφαίνονται και οι προθέσεις και τα αποτελέσματα των ενεργειών που γίνονται είτε στο προσκήνιο είτε στο παρασκήνιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το σημαντικό είναι τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο τώρα στη σύσκεψη με τα αραβικά κράτη. Ναι, σωστό. Εάν αυτό πέσει, εκεί θα αρχίσουν πολλά πράγματα να καλυτερεύουν. Μακάρι. Ναύαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ και εσείς. Να είστε καλά. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζει την αυξητική του πορεία ο κορονοϊός στη χώρα μας, με τους επιστήμονες να ανησυχούν για τη νέα παραλλαγή που πήρε την ονομασία Κένταυρος, αλλά και τα νοσοκομεία, ειδικά της Αττικής, να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα λόγω των συνεχώς αυξανόμενων εισαγωγών σε συνδυασμό με την προϋπάρχουσα υποστελέχωση, αλλά και τις άδειες του καλοκαιριού. Σημαντικά προβλήματα παρουσιάζονται την τελευταία εβδομάδα στα μεγάλα δημόσια νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου, με ουρές και τεράστιες αναμονές στα επίγοντα, αλλά και δεκάδες περιστατικά κορονοϊού να μην μπορούν να νοσηλευθούν σε θαλάμους λόγω έλλειψης κλινών και να στηβάζονται στα ΤΕΠ. Η αύξηση των εισαγωγών σε απλές κλίνες COVID ενδεχομένως πλέον να ξεπερνά το 40% και με βάση τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΙ, ο μέσος όρος των καθημερινών εισαγωγών στα νοσοκομεία είναι 327. Το γεγονός ότι το ΕΣΥ πιέζεται έχει παραδεχτεί και ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος ήδη έχει ανακοινώσει την ενεργοποίηση εκτάκτου σχεδίου αύξησης 500 κλινών. Ωστόσο, οι άδειες του καλοκαιριού σε συνδυασμό με την προϋπάρχουσα υποστελέχωση λόγω και των υγειονομικών που βρίσκονται σε αναστολή κάνουν ακόμη δυσκολότερα τα πράγματα. Και το ερώτημα είναι πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση τις επόμενες ημέρες που αναμένεται αύξηση της θετικότητας, καθώς βρισκόμαστε λίγο πριν την κορύφωση σύμφωνα με κάποια επιδημιολογικά μοντέλα. Την ίδια στιγμή εντείνεται η ανησυχία των επιστημόνων για τη νέα παραλλαγή ΒΑ275 που πήρε την ονομασία Κένταυρος και ήδη έχει εντοπιστεί σε 10 χώρες. Σύμφωνα με τον καθηγητή κλινικής ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργο Σουρβίνο, η ΒΑ275 έχει 18% αυξημένη μεταδοτικότητα από την Όμικρον 5. Σύμφωνα με τη Διεθνή Βιβλιογραφία, το γονίδιο της Ακίδας έχει τις περισσότερες μεταλλάξεις σε σχέση με προηγούμενες υποπαραλλαγές της Όμικρον. Και αυτό αντανακλά αυξημένη μεταδοτικότητα και διαφυγή από την ανοσία, επισημαίνει ο καθηγητής Σουρβίνος. Τα στοιχεία όμως για τη νέα παραλλαγή που απασχολεί τους ειδικούς είναι ακόμα φτωχά για καταληκτικά συμπεράσματα που αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα. Θα επιστρέψουμε στο θέμα αυτό για να δούμε τι γίνεται με τη μετάλλαξη Κένταυρος, αλλά και τι κατάσταση επικρατεί στα νοσοκομεία, κυρίως όταν βρίσκονται σε εφημερία με τις νοσηλείες. Πάμε όμως να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Μεγάλες πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη και στην Κέρκυρα, ενώ νωρίτερα είχε σημάνει συναγερμός και για την φωτιά στη Φέριζα της Αττικής. Η φωτιά στην Αττική οριοθετήθηκε, αλλά στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο νότιο Ρέθυμνο βρίσκονται σε εξέλιξη δύο μέτωπα που κατακαίουν δασικές εκτάσεις και καλλιέργειες και απειλούν τουριστικές περιοχές. Δύο μεγάλες φωτιές είναι σε πλήρη εξέλιξη στην Κρήτη. Η μία ανάμεσα στα χωριά Κρία Βρύση και Ορνές του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο νότιο Ρέθυμνο και η άλλη στην περιοχή Ροδάκινο, όπου εκενώθηκε και το χωριό Κόρακας του ιδίου Δήμου. Στην περιοχή βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ένα ελικόπτερο που έκανε ρήψεις νερού παρουσίασε πρόβλημα και αποσύρθηκε. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, ωστόσο επικρατούν ισχυροί άνεμοι. Γι' αυτό το λόγο προληπτικά αποφασίστηκε η εκένωση του οικισμού Ορνέ. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι κατά την προσπάθεια απεγκλωβισμού μιας 92χρονης γυναίκας από τον οικισμό, καθώς οι φλόγες έφταναν πολύ κοντά στα σπίτια. Ευτυχώς όμως χωρίς να μπουν στο χωριό. Πάντως η κατάσταση είναι δύσκολη, καθώς το ένα μέτωπο κατευθύνεται προς την Αγία Γαλήνη. Νωρίτερα οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Φέριζα Αττικής. Η φωτιά αυτή ξέσπασε κοντά σε σπίτια, γι' αυτό και στάλθηκε μήνυμα από το 112 για εκένωση της Φέριζας και της περιοχής Αγίου Παντελεήμονα. Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τις αυλές σπιτιών, αλλά ευτυχώς δεν κάηκε κανένα σπίτι. Η φωτιά έχει υπομερικό έλεγχο. Θέλει πολλή δουλειά ακόμα. Βλέπετε ότι καπνίζει. Φοβόμαστε για κυλιδώσεις. Υπάρχουν πολλές επίγειες και δυνάμεις πυροσβεστικής, καθώς και δυνάμεις όπως βλέπετε της πολιτικής προστασίας του Δήμου Σαρονικού. Οι πυροσβέστες παραμένουν σε επιφυλακή διότι φυσούν ισχυροί άνεμοι και εκφράζονται φόβοι για αναζωπυρώσεις. Το μεσημέρι ξέσπασε φωτιά και σε δύσβατη περιοχή στα Χλωματιανά της Κέρκυρας. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, αλλά καταστρέφεται μια κατάφυτη πλαγιά όπου επιχειρούσαν ελικόπτερα και πήγες δυνάμεις. Και εκεί, λόγω των ανέμων, εκφράζονται φόβοι για αναζωπυρώσεις τη νύχτα. Στο μεταξύ, η Ελλάδα έστειλε δύο αεροσκάφη Καναντέρ
στη Γαλλία έπειτα από αίτημα των γαλλικών αρχών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας λόγω των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη Γαλλία, ιδίως στα νότιο-δυτικά της. Με συνέπεια, μέχρι χθες να έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τις εστίες τους 6.000 άνθρωποι. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Στυλιανίδη, η Ελλάδα έθεσε στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού δύο αεροσκάφη Καναντέρ CL-415, τα οποία έχουν ήδη αναχωρήσει για τη Γαλλία. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την πανδημία. Καλωσορίζουμε στο σημείο αυτό την πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ, την κυρία Ματίνα Παγώνη. Καλησπέρα, κυρία Παγώνη. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Εγώ σας άκουσα, κυρία Παγώνη, πήγα και το έκανα το εμβόλιο. Ό,τι μου είπατε, είμαι καλή μαθήτρια. Είναι θωρακισμένη. Τώρα, είναι θωρακισμένη και απέναντι στον Κένταυρο, για να καταλάβουμε τι γίνεται. Είναι θωρακισμένη όσον αφορά την αποτροπή της σοβαρής νόσησης. Mm-hmm. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μάλιστα. Και εγώ που νόσησα και λογίζεται ως τέταρτη δόση επίσης, εσείς έτσι. Εσείς νοσήσατε σαν να έχετε κάνει τη δεύτερη αναμνηστική ή τέταρτη δόση. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, είμαστε καλυμμένοι. Μπήκαν τα πράγματα στη θέση τους. Λοιπόν, τώρα, πείτε μας, κυρία Παγώνη, να ανησυχούμε για τον Κένταυρο. Ο κύριος Τσιόδρας, λοιπόν, γιατί χθες μας προειδοποίησε για ένα χειμώνα, ένα φθινόπωρο που τα πράγματα θα είναι πολύ πιο σοβαρά. Τι είναι αυτό που φοβίζει εσάς τους γιατρούς πραγματικά? Λοιπόν, να πούμε καταρχήν για τον Κένταυρο. Είναι μία παραλλαγή, την οποία τώρα γνωρίζουμε από το εξωτερικό. Εδώ δεν έχουμε κανένα κρούσμα προς το παρόν. Καλά, καλό μελέτα και έρχεται. Θα είναι περίπου εδώ σε κανένα μισή μήνα, περίπου. Είναι στην Ινδία από τις αρχές Ιουνίου, μετά Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αυστραλία, Ευρώπη, Βρετανία και σιγά σιγά Γερμανία και σιγά σιγά προς το εδώ. Υπάρχει δρομολόγιο δηλαδή, κανονικό δρομολόγιο. Τουρισμό έχουμε, μετακινήσεις έχουμε, κινητικότητα υπάρχει, λογικό είναι να έχουμε και εδώ. Τώρα, όσον αφορά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που εχθές μας πληροφόρησε τουλάχιστον για τα κρούσματα αυτά του εξωτερικού, λέει ότι είναι μία υποπαραλλαγή, υποπαρακολούθηση και θα δούμε εάν, πόσο μεταδοτική είναι, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, και αν είναι βαριά, κάνει βαριά νόσο, είναι θανατηφόρα. Οι πληροφορίες που έχουμε από τα περιστατικά στο εξωτερικό είναι ότι είναι μεταδοτική, αλλά δεν είναι θανατηφόρα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, λίγα τα περιστατικά προς το παρόν. Θα έχουμε νεότερες πληροφορίες. Τι συμπτώματα έχει δηλαδή, κυρία Παγώνη? Είναι ακριβώς τα συμπτώματα τα ίδια που κάνουν και οι υποπαραλλαγές της Όμικρον. Αυτή βασικά είναι μία μετεξέλιξη της Όμικρον 2. Θυμόσαστε την Όμικρον 2 που είχαμε το Φεβρουάριο. Μάλιστα. Είναι μια μεταεξέλιξη της Όμικρον 2, όχι της 4 και της 5. Μάλιστα. Τα συμπτώματα είναι περίπου τα ίδια, δηλαδή πυρετός, πονοκέφαλος, αρθραλγίες, μυαλγίες, αυτά που κάνουν όλες οι μεταλλάξεις και που γνωρίζω μέχρι. Και προσβάλλει τώρα το άνω αναπνευστικό. Και αυτό θα σας έλεγα τώρα, ότι ευτυχώς έχουμε για το ανώτερο αναπνευστικό, δεν έχουμε το κατώτερο, άρα δεν κάνει βαριές πνευμονίες, άρα δεν θα έχουμε διασωληνώσεις. Πολλές. Από αυτό είναι που μας ενδιαφέρει περισσότερο, ειδικά για τους ασθενείς οι οποίοι έχουν υποκείμενα νοσήματα. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Η μεγάλη σε ηλικία με υποκείμενα νοσήματα είναι αυτή που μας κάνει τις επιπλοκές. Τώρα, τι είπε ο κύριος Τσιόδρας? Ο κύριος Τσιόδρας μίλησε για νέας γενιάς εμβόλια, που λογικό είναι. Τα περιμένουμε. Θέλουμε κάθε φορά τα εμβόλια να είναι νεότερης γενιάς, αναπροσαρμοσμένα όπως λέμε, ανάλογα με τα επιστημονικά δεδομένα που προχωρούν. Και βέβαια πιστεύω ότι Σεπτέμβριο δεν θα έχουμε αυτά τα εμβόλια, θα είναι πολύ αργότερα. Το Σεπτέμβριο η επιστημονική ομάδα εμβολίων θα εισηγηθεί πάλι τους εμβολιασμούς κανονικά με τα εμβόλια που έχουμε στα χέρια μας. Και να ξέρουν όλοι ότι αυτά τα εμβόλια, γιατί ρωτάνε, πιάνει τη μετάλλαξη 4, πιάνει την 5, πιάνει τον Κένταυρο. Λοιπόν, τα εμβόλια έχουν μια γενικότητα. Τι προσφέρουν? Να αποτρέψουμε από μια σοβαρή νόσηση και να μην είναι θανατηφόρα. Αυτό κάνουν τα εμβόλια. Και αυτό πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος γιατί πρέπει να τα κάνει. Τώρα με αυτή την ιστορία, κυρία Παγώνη, όπως εξελίσσεται, πώς είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία? Εσείς το ξέρετε από πρώτο χέρι. Έχει αρχίσει η πίεση και είναι αισθητή στις εφημερίες?
Στα νοσοκομεία στις απλές κλίνες COVID έχουμε αύξηση εισαγωγών πάνω από 40%. Ήδη μετατρέπηκαν σε πολλά νοσοκομεία κλίνες non-COVID σε COVID. Για να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, φυσικά, για να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τα περιστατικά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το μήνα μέχρι τις 15 περίπου του Αυγούστου, τουλάχιστον έτσι φαίνεται από τα επιδημιολογικά δεδομένα, οι εξάσεις και οι φέσεις στα κρούσματα θα υπάρχουν και θα συνεχίζουν. Τι πρέπει να ξέρουμε? Πρέπει να πάμε μεν τις διακοπές μας, να περάσουμε ωραία, αλλά θα έχουμε μαζί τις μάσκες μας, τα αντισηπτικά μας. Σε εξωτερικούς χώρους με κόσμο φοράμε μάσκα. Δεν το ξεχνάμε. Δεν πάμε στα πλοία το πρωί να φύγουμε που έχει αυτό το συνωστισμό που έχει και όλοι οι περισσότεροι ήταν χωρίς μάσκα. Το βλέπαμε κάθε πρωί, τουλάχιστον από το κανάλια που κι εσείς ήσασταν εκεί, τι γινόταν. Κυρία Παγώνη, πριν από μερικές μέρες υπήρξε μέσα στην κυβέρνηση μία διχογνωμία σε ό,τι αφορά το θέμα των αντιεμβολιαστών νοσηλευτών και όλου του προσωπικού το οποίο βρίσκεται σε αναστολή. Δηλαδή η κυρία Γκάγκα άφηνε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να επιστρέψουν. Ο κύριος Πλεύρης ήταν κατηγορηματικός. Εσείς τι λέτε, και υπάρχει κάποια εξέλιξη σε αυτό το θέμα? Και το βάζω ως θέμα γιατί αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή πέρα από την πίεση υπάρχουν και οι άδειες του ιατρικού προσωπικού και του νοσηλευτικού. Αποψηλώνονται δηλαδή τα νοσοκομεία. Με αυτή την έννοια το... Κυρία Καλογεροπούλου, τα νοσοκομεία θέλουν προσωπικό. Θέλουν μόνιμο προσωπικό. Το έχουμε ζητήσει και το ζητήσαμε και συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Πλεύρη προθέσανε η ΝΑΠ. Επιμείναμε σε αυτό. Πρέπει να τρέξουν οι προσλήψεις. Πρέπει να γίνουν γρήγορα οι διαδικασίες. Τα νοσοκομεία χρειάζονται νοσηλευτές και γιατρούς για να δουλέψουν και να συνεχίσουν να προσφέρουν αυτά που έχουν όλων προσφέρει. Όλων των ειδικοτήτων γιατρούς, κυρία Παγώνη, έχετε εντοπίσει που υπάρχουν φυσικά κενά? Φυσικά όλων των ειδικοτήτων, γιατί τα κενά είναι πάρα πολλά και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Να φανταστείτε τώρα ότι επειδή έχουμε αυτή την αύξηση, ανεστάλησαν άδειες γιατρών στα νοσοκομεία. Δεν μπόρεσαν να φύγουν οι γιατροί αυτές τις μέρες. Όλοι είχαμε προγραμματίσει να είχαμε φύγει και όλοι εδώ είμαστε. Δεν μπορέσαμε να φύγουμε. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και πώς θα πάρουμε τις άδειες μας. Είναι και αυτό ένα θέμα πολύ σοβαρό. Και τώρα στον αφορά για αυτούς που είναι... Είναι η τρίτη χρονιά. Αφορά... Πάμε τώρα σε καλοκαίρι. Φυσικά. Φυσικά. Όσον αφορά για τους συναδέλφους με την αναστολή, μιλήσαμε με τον κύριο Πλεύρη και του είπαμε ότι πρέπει να το ξανασυζητήσει και να το ξαναδεί το θέμα και μας είπε ότι θα το δει τις επόμενες μέρες και θα αποφασίσουν τι θα κάνουν. Προς το παρόν νεότερο δεν έχουμε. Τώρα κάτι άλλο. Από αυτή την ομάδα, αν μου επιτρέπεις Λίνα μισό λεπτό, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μόνοι τους έχουν πάρει απόφαση να εμβολιαστούν και έχουν γυρίσει στις δουλειές τους? Εγώ, κυρία Καραγεροπούλου, ξέρω ότι κάποιοι εμβολιάστηκαν. Θέλω να σας πω ότι μίλησα και προχθές με αυτούς τους ανθρώπους έξω από το Υπουργείο, γιατί εγώ όποτε πάω μιλάω μαζί τους. Μας παρακαλάνε να πούμε στον Υπουργό απάνω, να ξαναδούν το θέμα. Ξαναμιλήσαμε. Μην νομίζετε ότι και προχθές ακόμα εγώ τους έλεγα να πάτε να εμβολιαστείτε. Πολλοί φοβόντουσαν. Δεν είναι όλοι ότι από πείσμα κάποιος δεν πάει να εμβολιαστεί. Ναι. Κάποιοι έχουν κάποιους φόβους που δεν μπορούν να τους ξεπεράσουν. Και ξέρετε, όταν φοβάσαι στη ζωή σου και έχεις και κάποιες ενστάσεις μέσα σου, δεν είναι τόσο εύκολο, ειδικά αν είσαι νοσηλευτής ή γιατρός, να τις ξεπεράσεις. Εμείς μιλάμε με αυτούς τους ανθρώπους κάθε φορά που τους βλέπουμε. Καλά, συνάδελφοί σας είναι, και λογικό κάνουμε, είναι. Φυσικά. Και κάνουμε τις προσπάθειές μας. Γιατί όταν έρθουν στο νοσοκομείο, αυτό που τους λέμε είναι ότι θα νοσήσουν. Είναι πολύ ψηλό το υλικό φορτίο μέσα στα νοσοκομεία. Δεν υπάρχει περίπτωση μόλις μπουν να μην νοσήσουν όταν θα έρθουν σε επαφή με αυτό το Σωστό. Περιβάλλον που υπάρχει μέσα εκεί. Ένα τελευταίο ερώτημα πριν σας αποχαιρετήσουμε. Τι ακριβώς έχει συμβεί με το νοσοκομείο της Πάτρας και την ΕΔΕ που διετάχθη για την άρνηση νοσηλείας του 49χρονου που τελικά κατέληξε? Καταρχήν να διευκρινίσω ότι δεν υπήρχε άρνηση νοσηλείας.
Ο άνθρωπος αυτός πραγματικά είναι τραγικό να πεθαίνει ένας άνθρωπος 49 χρονών, αλλά και οποιασδήποτε ηλικίας. Πήγε σε ένα νοσοκομείο το οποίο δεν εφημέρευε. Πρέπει να ξέρετε ότι τα νοσοκομεία που εφημερεύουν προετοιμάζονται. Υπάρχουν επίγοντα ιατρία, υπάρχουν γιατροί υποδοχής, υπάρχουν μηχανήματα, υπάρχει κόσμος που υποδέχεται έναν άρρωστο. Το να μπει σε ένα νοσοκομείο που είναι κλειστά τα επίγοντα, που δεν εφημερεύει, μην νομίζετε ότι μπορούν να σου προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι έχει συμβεί η συνομιλία με την νοσηλεύτρια, τι της είπε ο ασθενής, αλλά όταν ξέρετε μία νοσηλεύτρια που δεν ήταν γιατρός, βλέπει έναν άνθρωπο περιπατητικό που λέει ότι πονάει, το πρώτο που του λέει ότι εμείς δεν εφημερεύουμε, εφημερεύει το νοσοκομείο του Ρίου, είπε, από ό,τι κατάλαβα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι άλλο έγινε και τι ζητήθηκε, αλλά να σας πω το εξής, ότι όταν ένα νοσοκομείο δεν εφημερεύει, οι γιατροί είναι στα τμήματά τους και προφανώς ούτε η νοσηλεύτρια δεν ξέρει ποιοι γιατροί εφημερεύαν στα τμήματα, είτε για να φωνάξει, είτε για να κατεβάσει. Απλώς ήταν η κατάληξη, ήταν πραγματικά δραματική. Ήταν τραγική η κατάληξη και θα σας πω και κάτι άλλο. Ξέρετε ότι έχουμε χάσει σε γενικές εφημερίες, έξω από την πόρτα του ιατρείου ή του καρδιολογικού ή του παθολογικού, ανθρώπους με ανακοπή. Δεν έχουν προλάβει ούτε να μπουν στην πόρτα, ήταν ακριβώς έξω από την πόρτα. Αυτά είναι τα τραγικά περιστατικά που διαχειρίζεστε. Αυτά είναι τα που διαχειριζόμαστε. Και όταν δεν είσαι μέσα, για να ξέρεις ακριβώς τις διαδικασίες, ο καθένας, άκουσα πάρα πολλά και λυπηρά πράγματα απόψε, για γιατρούς, για τις νοσηλεύτρια, για όλους. Γι' αυτό σας ρωτάμε, για να μας δώσετε ακριβώς μια εικόνα. Ακριβώς. Όταν δεν είσαι μέσα και δεν ξέρεις τις διαδικασίες και πώς γίνονται όλες αυτές οι διαδικασίες και πώς προσέρχεται ένας άρρωστος, πώς υποδέχεται τον άρρωστο, πού πρέπει να πάει, ο καθένας απ' έξω από το χώρο πολλά λέει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι είχαμε ένα θάνατο και για μας αυτό είναι το πιο τραγικό. Είναι μια μεγάλη απώλεια. Κυρία Παγώνη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Πάμε να περάσουμε τα σύνορα, κυρίες και κύριοι. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στην Ιταλία με την παρέτηση Ντράγκη να μην γίνεται αποδεκτή από τον πρόεδρο Ματαρέλα. Τώρα ο Ντράγκη είναι αντιμέτωπος με μία ακόμη ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνησή του, από την έκβαση της οποίας θα εξαρτηθεί αν ο κυβερνητικός συνασπισμός του οποίου ηγείται θα μπορέσει να παραμείνει στην εξουσία μετά την κρίση που προκάλεσε χθες το κίνημα των Πέντε Αστέρων. Η ένταση μεταξύ του Ντράγκη και του κινήματος των Πέντε Αστέρων σοβεί εδώ και εβδομάδες, αλλά κλιμακώθηκε όταν το κόμμα ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές του δεν θα συμμετέχουν σε ψηφοφορία στη Γερουσία για την έγκριση ενός πακέτου κρατικής βοήθειας προς εταιρείες και νοικοκυριά που επλήγησαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία ύψους 26 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο νομοσχέδιο, το οποίο τελικά εγκρίθηκε, περιλαμβανόταν μια τροπολογία που θα επιτρέψει στην πόλη της Ρώμης να δημιουργήσει ένα τεράστιο αποτεφρωτήριο απορριμμάτων, ένα σχέδιο στο οποίο αντιτίθεται το κίνημα των Πέντε Αστέρων. Το κόμμα επικρίνει εδώ και καιρό την κυβέρνηση για μια σειρά θεμάτων, μεταξύ των οποίων η παροχή όπλων στην Ουκρανία, στην οποία είναι αντίθετο, όπως και το μέγεθος και η διανομή κρατικής βοήθειας. Invece vogliamo continuare a occuparci degli italiani, a proporre ogni giorno soluzioni che vadano nel loro esclusivo interesse e continuiamo a essere fiduciosi che il governo e questa maggioranza ci ascoltino. What really happened here is basically a party, the Five Star Movement, which has been losing ground and losing pieces since Draghi was appointed, and are desperately trying to regain the ground they lost. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, την επόμενη Τετάρτη θα διεξαχθεί συζήτηση στη Βουλή και τη Γερουσία και στη συνέχεια ο Ντράγκη θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης. Non siamo disponibili a tirare avanti purché sia. Noi non votiamo altri se non Draghi, Presidente del Consiglio. Perché? Perché è quello che in questo momento sta garantendo. We've got the pandemic, we've got the war, we've got inflation, we've got the energy crisis. So certainly this is not a good moment. Ο Ματαρέλα αρνήθηκε την παρέτηση Ντράγκη προκειμένου να αποφύγει να βυθεί στην Ιταλία σε μια περίοδο αστάθειας. Εξάλλου, αντιτίθεται έντονα στο ενδεχόμενο οι βουλευτικές εκλογές που είναι προγραμματισμένες για το 2023 να διεξαχθούν το φθινόπωρο, παραδοσιακά περίοδος που οι κυβερνήσεις παρουσιάζουν τον προϋπολογισμό τους για το επόμενο έτος, ο οποίος πρέπει να εγκρίνεται έως το τέλος του χρόνου.
Σε εκδήλωση αφιερωμένη στην καινοτομία και την ελληνική επιχειρηματικότητα που έγινε στο 2 Ηρώδου Αττικού με αφορμή τα 10 χρόνια παρουσίας της Endeavor στην Ελλάδα, πήρε μέρος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τόνισε τις αλλαγές που συντελούνται για την προσέλκυση των νέων που έφυγαν από τη χώρα κατά τη διάρκεια της κρίσης. We're also thinking big. We have amazing talent. We have a passionate diaspora that would like to contribute to the success of the country. We have 500,000 Greeks, talented Greeks, who left the country during the very difficult decade, who would love to come back to Greece. Governments have to fight, you know, the sort of the ghosts of populism. And there's always someone who's going to suggest that there are easy solutions to complicated problems, as if they have a printing machine that can spend money like there is no tomorrow. We want them to be part of the success of the country. Come back, not just for your holidays, make sure you invest more in Greece and be part of the Greek success. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας blueskytv.gr. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.